τη νέα κατανομή των βουλευτικών εδρών αναεκλογική περιφέρεια, όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού κατοικιών 2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε και επισήμως το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών η δράμα διατηρεί τις βουλευτικές της έδρες, δηλαδή τρεις βουλευτικές έδρες, ενώ τις βουλευτικές έδρες του διατηρούν και οι υπόλοιποι τέσσερις νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή οι νομοί καβάλα, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, ενώ αντίθετα μία έδρα χάνει ο νομός Ερών και από έξι έδρες θα πάει στις πέντε βουλευτικές έδρες. Πιο αναλυτικά, με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, όπως διαμορφώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 117 του 2018, το οποίο είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ στις 31 Δοδεκάτου του 2018, οι περιφέρειες που κερδίζουν έδρα έχουν ως εξή. Δύο έδρες κερδίζει η Εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών, καθώς και η Α Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές περιφέρειες Α Αθηνών, Α Πυραιός, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες περιφέρειες καθίστανται μονοεδρικές. Στην κατανομή αυτή ενσωματώνεται και η επίπτωση από τις τρει έδρες που αφαιρούνται από τις εκλογικές περιφέρειες για να προσθεθούν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι κάτοικοι εξωτερικού. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού προεδρικού διατάγματος που θα αποτυπώνει τις παραπάνω μεταβολές και το οποίο πρόκειται να εκδοθεί ως τις 10 Ιανουαρίου του 2023. Η κατανομή των εδρών που διαμορφώνει το νέο εκλογικό χάρτη της χώρας για την επόμενη εκλογική διαδικασία για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ως εξής. Στο νομό Δράμας παραμένουν οι τρεις βουλευτικές έδρες, στο νομό Εύρου παραμένουν οι τέσσερις βουλευτικές έδρες, στο νομό Καβάλας επίσης τέσσερις βουλευτικές έδρες, στο νομό Ξάνθης τρεις έδρες στον ομόρο δόπις επίσης τρεις έδρες ενώ ο νομός έρων χάνει μια έδρα και από τις έξι βουλευτικές έδρες κατεβαίνει στις πέντε βουλευτικές έδρες.